Εσείς που έχετε τεράστια εμπειρία, δεν γνωρίζετε ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει, ότι είναι αδύνατον να ανταποκριθούμε στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας, θεωρείτε ότι η επιμήκυση των 110 δισεκατομμυρίων που ελπίζω ότι θα γίνει αρκεί. Χρειάζεται βεβαίως και ένα ορόσημο, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, του ασφαλιστικού, αλλά πρέπει επίσης να ευθυγραμμίσουμε τα ημερομίσθημα, την παραγωγικότητα. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε υπέρ του μνημονίου, δεν με αφορά προσωπικά το ζήτημα, διότι αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδος. Πρόκειται εξάλλου για πολιτική επιλογή, την οποία δεν πρόκειται ούτε να επικροτήσω ούτε να επικρίνω. Όμως θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα που εφαρμόζεται θα τεθεί με επιτυχία, οπότε θα πρέπει να αποφασίσει κανείς τίνος το μέρος θα ταχθεί. Και στο μέλλον ο λαός θα διαπιστώσει ότι ναι, εσείς μπορεί να στηρίξατε αυτά ή εκείνα τα μέτρα. Αν στηρίξετε λοιπόν αυτά ή εκείνα τα μέτρα, ίσως μπορείτε να στηρίξετε και το μνημόνιο συνολικώς, αλλά και πάλι δεν πρόκειται να παρέμβω σε αυτή σας τη στάση. Οι απώλειες αυτές συνεργασίας μας γεννούν το ερώτημα, υπήρχαν εναλλακτικές. Ποιες θα ήταν οι εναλλακτικές αν δεν είχαμε προχωρήσει σε κάτι τέτοιο? Γιατί όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, χωρίς το πρόγραμμα ήσασταν με την πλάτη στον τοίχο. Ήσασταν στο χείλος του κρεμού, θα πω εγώ. Θεωρώ ότι μπορούμε, χωρίς να θέσουμε νέους όρους, να παρατείνουμε τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, τόσο ώστε να διευκολυνθείτε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο, να υπάρξει δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ της μείωσης της φορολογίας, αυτό μπορεί να συνεπάγεται μικρότερα έσοδα, και να ελπίζει κανείς βέβαια ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η φορολογική βάση και θα αυξηθούν τελικά σύντο χρόνο τα έσοδα.